τον Αναδιώτη και τον άλλον. Είναι διαφορετικό ο τρόπος. Διότι ο Μαυρίδης δεν μπορεί εύκολα να διαχειριστεί αυτά που σκέφτεται. Για να τα πει στις κάμερες. Αυτό έχω καταλάβει. Ξέρεις τι, όσο του μιλούσε η αποστολή, παιδιά, είχε σκυμμένο το κεφάλι, δεν την κοιτούσε. Άρα δεν είναι καλό στο face to face, το διαπροσωπικό. Δηλαδή εκεί ίσως να το χάνει. Δεν εξηγεί αυτό το οποίο συμβαίνει. Δεν θέλει να στεναχωρεί. Δεν είναι επιθετικό. Ο Πίντζης που κάνει το σταυρό του. Καλά, ο Πίντζης αυτό που είπε για τη Μαντό, ότι μιλάει πάρα πολύ. Η Μαντό μιλάει πολύ. Άκουσε με κορίτσι. Η Μαντό μιλάει πολύ. Έχω τον Τζουρό Μάρτιν. Η Μαντό μιλάει πολύ. Φέι. Πέρσι που την είχαμε εδώ, όταν εσύ ήσουν εδώ με την Αργυρό ή ξέρω εγώ με την Λίτσα κτλ., εμείς ήμασταν απέναντι στον καναπέ και μίλαγε τόσο πολύ που πέσει τσουρέτη, τη έλεγα. Πήγαινε και έλεγα: αν δεν σταματήσει να μιλά, τη έλεγα, θα σκοτώ και θα φύγω. Από εκεί πίσω ακούγεται μια φωνή. Μίλαγε με την Τζέννη όλη την ώρα που έλεγε. Για η Μαντό είναι χαρά τη ζωή. Μα είναι, πώ τα λέει. Φέι, συγγνώμη, αλλά ο Τζουρό είναι το ίδιο, πάντως δεν είναι Κατίνα. Συγγνώμη κιόλα. Ο Τζαμ άντρα, δύο μέτρα που άρχισαν να τον συμπαθώ. Κατινίστικο ήταν. Δηλαδή τώρα να αρχίζει να κάνει πλάκα και το σταυρό και να λέει για τον σύντροφο τη Μαντό, εμένα δεν μ' άρεσε. Κατινίστικο, ρε παιδιά, μια πλάκα έκανε. Εσένα θα σου άρεσε. Να μου πει ότι μιλάω πολύ, δεν με νοιάζει. Όχι, και ότι δεν σε έτυχε ο σύντροφό σου, αν ήθελε να είναι αλήθεια. Κάτσε λίγο τώρα. Όχι, παιδιά, ήταν Κατινιά. Καθόλου αντρικό αυτό το πράγμα. Έλα, ηρεμήστε, παιδιά, την είπε ότι πολυλογώ, ότι μιλάει πολύ, δεν είπε κάτι κακό. Ευτυχώ που έφυγε, γιατί μιλάει πάρα πολύ και θα τη σκότωνα με ένα πιστόλι και πώ αντέχει ο άντρα τη, είπε. Σου κάνει εσένα όλο σοβαρό σαν ατάκ ένα στήριο. Συγγνώμη, εγώ τώρα υπερασπίζομαι 100% τη Μαντό. Δεν είναι ωραίο. Πίσω την πλάτη. Πάλι και λέω γιατί αν επιστρέψει εδώ πάλι θα τα ξαναζήσω όλα. Αύριο μεθαύριο. Θα επιστρέψει. Είναι bullying αυτό. Τι να δούμε.